Ξεκινάμε με τον πλέον ιδανικό τρόπο και καλεσμένο τον κύριο Μανώλη Μαυράκη, να τον ευχαριστήσουμε πολύ. Φιλόλογος, διευθυντής φροντιστηρίων Πουκαμισσάς Ηρακλείου, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, καλησπέρα στους τηλεθεατές. Εδώ είμαστε λίγο πιστοί στο ραντεβού μας πολλά χρόνια. Είναι θεσμός, η αλήθεια είναι. Στο κλίμα μπήκαμε και με τη μία. Ημέρες καριέρας 2022, το δήμερο 19 και 20 Φεβρουαρίου. Πάμε να το εξειδικεύσουμε. Ωραία. Πολλά χρόνια τώρα, γιατί είναι κάτι που το πιστεύουμε, στον Όμιλο Φροντιστηρίων Πουκαμισσάς σε όλη την Ελλάδα. Υποστηρίζουμε αυτές όλες τις ενέργειες και όλες αυτές τις εκδηλώσεις που αφορούν τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Θεωρούμε ότι είναι μείζον θέμα. Θεωρούμε ότι υπάρχει ένα έλλειμμα σε σχέση με την ενημέρωση των παιδιών, την ενημέρωση των μαθητών για το τι επιλέγουν, τι πρόκειται να συμβεί στα πανεπιστήμια, πώς συνδέονται αυτά με την αγορά εργασίας. Από τη μία, αυτό είναι το ένα κομμάτι. Επαγγελματικός προσανατολισμός και από την άλλη και ψυχολογία, βέβαια, το έχουμε πιάσει πολλές φορές. Πολύ σωστά. Και από την άλλη, η ψυχολογία και από την άλλη, ενασχόληση με τον κάθε μαθητή ξεχωριστά. Είναι δύο πράγματα ο προσανατολισμός, κύριε Παναγιώτοπουλε, τα έχουμε πει πολλές φορές. Το ένα είναι ενημέρωση και το άλλο είναι ενασχόληση με τον κάθε μαθητή ξεχωριστά. Αν μπορείς, γιατί μπορείς πλέον, υπάρχουν τα εργαλεία, ναι, να ανοιχνεύσεις την ιδιαιτερότητα της προσωπικότητας του κάθε παιδιού και να του προτείνεις με ασφάλεια αυτά που του ταιριάζουν. Είναι ξεχωριστές περιπτώσεις. Είναι δύο πράγματα και κάθε μαθητής είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα. Λοιπόν, η ενημέρωση από τη μία, το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού για τον κάθε μαθητή ξεχωριστά από την άλλη. Και τα δύο πράγματα θα συμβούν αυτό το Σαββατοκύριακο. Να πάμε να ξεκινήσουμε την παρουσίαση. Αναφερόμαστε σε μαθητές λυκείου. Σε μαθητές λυκείου και τους γονείς τους. Διαβάζουμε αριστερά είναι το σεμινάριο. Το σεμινάριο θα γίνει το Σάββατο, ναι, 19 του μήνα το απόγευμα. Αυτή την ευθύνη της εισήγησης την έχουν οι σύμβουλοι σταδιοδρομίας της Orientum, πολλά χρόνια συνεργάτες, άνθρωποι που γνωρίζουν. Και δεξιά διαβάζουμε την επόμενη μέρα, την Κυριακή, που θα δώσουμε την ευκαιρία όχι μόνο στους δικούς μας μαθητές, αλλά και σε μαθητές της πόλης του Ηρακλείου. Πόσο σημαντικό είναι αυτό, κύριε Μαυράκη, διαχρονικά. Διαχρονικά. Το δίνουμε ως δυνατότητα. Δημιουργούμε μία σχέση, δημιουργείται μία σχέση, όχι μόνο εντός εισαγωγικών σε ανθρώπους που μας εμπιστεύονται, αλλά και σε ανθρώπους που δεν έχουν περάσει το κατόφλι των φροντιστηρίων. Το πιστεύουμε ως υπηρεσία, ως παροχή και όποτε έχουμε την ευκαιρία να το δώσουμε, το δίνουμε. Πάμε λοιπόν να πούμε για το σεμινάριο. Να προχωρήσουμε στην επόμενη κάρτα και να πούμε για αυτό το σεμινάριο, να πούμε για αυτή την πολύ σπουδαία εισήγηση που ξαναλέω την ευθύνη την έχουν σύμβουλοι σταδιοδρομίας. Θα γίνει λοιπόν Σάββατο απόγευμα, 6 με 8, θα είναι ένα πυκνό σεμινάριο. Ξέρετε, κύριε Παναγιωτόπουλε, τα τελευταία χρόνια έχει κουραστεί ο κόσμος με τα διαδικτυακά και τις παρουσιάσεις αυτού του τύπου και γι' αυτό η συζήτηση με αυτούς τους ανθρώπους ήταν πρέπει να το πυκνώσουμε, να είναι ουσιαστικό και χρηστικό αυτό το σεμινάριο. Πάμε λοιπόν να δούμε στην επόμενη κάρτα το θεματολόγιο. Λοιπόν, επί της ουσίας, έχουμε ένα πρώτο μέρος το οποίο θα έχει να κάνει λίγο με τον τρόπο που πρέπει να οργανώσουν οι μαθητές τη δουλειά τους, με τη στοχοθεσία τους, με τον τρόπο που ουσιαστικά βρίσκουν τα κίνητρα της μελέτης τους. Αυτό είναι το ένα μεγάλο μέρος της κουβέντας. Το άλλο μεγάλο μέρος της κουβέντας είναι τι σημαντικό έχει αλλάξει στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2000, για τις πανελλαδικές εξετάσεις του 2022. Και πολύ πιθανόν για τα επόμενα χρόνια. Είναι πολύ σημαντικά τα πράγματα που άλλαξαν. Ναι. Έχουμε ακούσει και έχουμε διαβάσει για συντελεστές βαρύτητας στα μαθήματα που δίνουν εξετάσεις. Έχουμε ακούσει για ελάχιστες βάσεις εισαγωγής. Έχουν αλλάξει πράγματα. Που μπερδεύονται τα παιδιά και οι οικογένειές τους. Υπάρχει έλλειμμα, ξαναλέω, ενημέρωσης. Και είναι πολύ κρίσιμο για αυτά τα παιδιά που σε λίγους μήνες θα έρθουν μπροστά στην πραγματικότητα των πανελλαδικών. Έχουμε πολύ σοβαρά πράγματα που αλλάζουν στα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Μετακινήσεις, δημιουργία νέων τμήματων, παραδείγματος χάρη σε στρατιωτικές σχολές. Έχουμε αλλαγές σοβαρές για τις οποίες καλό είναι να ενημερώσουμε. Λύνονται όλες οι απορίες από ό,τι βλέπω. Έτσι ακριβώς. Ό,τι καινούργια αφορά τις εξετάσεις, ναι, και επειδή η δουλειά τους είναι και σύμβουλοι σταδιοδρομίας, θα συνδέσουν τις σπουδές με την αγορά εργασίας. Αυτό είναι επίσης κάτι πάρα πολύ κρίσιμο. Πολύ σημαντικό. Γιατί για πολλοί κόσμο είναι το μείζον, είναι το πρώτο, το σοβαρό. Πώς θα γίνει να αποκατασταθούν και να βρουν προοπτική θετική τα παιδιά στην αγορά εργασίας. Αυτό είναι το σεμινάριο, θα ξαναπώ ότι θα είναι πυκνό, πολύ χρηστικό. Στοχευμένο. Στοχευμένο, εύκολο. Η επικοινωνία, μια επικοινωνία με τα φροντιστήρια που καμισάς στο τηλέφωνο 245-300 ή στα social media. Το οποίο το δείχνουμε κιόλας. Είναι πάρα πολύ εύκολη η επικοινωνία να δηλώσουν συμμετοχή στην πλατφόρμα Zoom, θα γίνει αυτή η εισήγηση και με αυτή την πολύ σπουδαία δυνατότητα να ρωτήσουν οι συμμετέχοντες πράγματα. Αυτή είναι η δεύτερη μέρα. 20 Φεβρουαρίου, Κυριακή. Μάλιστα. Εδώ συμβαίνει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Για πολλά χρόνια την ψάχνουμε αυτή την ευκαιρία να δώσουμε
αυτό το δώρο σε μαθητές πρώτης λυκείου, γιατί είναι η κρίσιμη στιγμή. Είναι οι μαθητές αυτοί που θα επιλέξουν προσανατολισμό. Με τι κριτήρια, πώς θα γίνει αυτή η επιλογή? Έχουμε πλέον καταπληκτικά σπουδαία επιστημονικά εργαλεία να ψάξουμε τα στοιχεία προσωπικότητας του υποψήφιου και να του προτείνουμε πράγματα που του ταιριάζουν με ασφάλεια. Αυτά είναι τα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού. Το Noise Plus θεωρώ ότι είναι από τα πιο αξιόπιστα. Και έχω πολύ συνοπτικά δύο καρτούλες για να δείξω τη δύναμη αυτού του τεστ και τη σημασία του. Πώς λειτουργεί? Αν μπορούμε λοιπόν να προχωρήσουμε και να μπούμε. Ετούτο είναι το πρώτο βήμα. Το τεστ ανοιχνεύει στοιχεία προσωπικότητας. Κατά πόσο είναι κάποιος πρακτικός, ερευνητικός, καλλιτεχνικός, κοινωνικός, επιχειρηματικός, συμβατικός? Τι είναι αυτά? Είναι στοιχεία προσωπικότητας, είναι επαγγελματικοί τύποι. Απαντούν σε κάποιες ερωτήσεις, δηλαδή συμπληρώνουν κάποια. Είναι ένα τεστ το οποίο για τη διεξαγωγή δεν απαιτείται πάνω από 30-35 λεπτά. Ναι. Πολλές ερωτήσεις, αλλά στοχεύουν να αποκαλυφθούν στοιχεία προσωπικότητας που συνδέονται με επαγγελματικές δεξιότητες. Και βγαίνουν επί τόπου και τα αποτελέσματα. Για πάμε να δούμε λοιπόν. Για να το δούμε. Έχει ενδιαφέρον. Από τα στοιχεία λοιπόν προσωπικότητας γίνεται η πρόταση. Που σε ένα πρώτο επίπεδο έχουμε μεγάλες κατηγορίες σπουδών που προτείνονται με ποσοστά. Ξαναλέω, για τον υποψήφιο το συγκεκριμένο που κάνει το τεστ και μόνο. Και καταλήγουμε σε κάτι που είναι εντυπωσιακό. Το τεστ μας προτείνει συγκεκριμένες σχολές, τμήματα πανεπιστημιακά που θα τέριαζαν στον υποψήφιο. Να πάμε στην επόμενη κάρτα. Βέβαια. Αυτό είναι το μαγικό, γιατί από όλο το μηχανογραφικό, που είναι πάνω από 460 επιλογές, ναι, το τεστ θα μας προτείνει συγκεκριμένες που σπάνια ξεπερνούν τις 50-60 τμήματα που ταιριάζουν στον υποψήφιο. Και διαβάζουμε από αριστερά τον κωδικό του τμήματος κάθε φορά. Με το ακρίβεια. Τμήμα, με σαφήνεια και με ακρίβεια. Πού βρίσκεται το τμήμα, σε ποιο επιστημονικό πεδίο, με σειρά κατάταξης και απόλυτη αξιοπιστία. Τι ταιριάζει στο συγκεκριμένο υποψήφιο? Αυτό είναι κάτι καταπληκτικό για το συγκεκριμένο υποψήφιο, ένα παιδί που θα τέριαζε να βρεθεί στις σπουδές υγείας, και διαβάζουμε πολύ συγκεκριμένα πανεπιστημιακά τμήματα που θα του τέριαζαν. Από την εμπειρία σας, καθώς έχει πραγματοποιηθεί στο παρελθόν πολλές φορές στο συγκεκριμένο τεστ, τι σας λένε? Τεστ είμαστε πλέον. Οι υποψήφοι, τι σας λένε? Ναι, είναι σπουδαίο και το follow-up όλο αυτό, ναι, γιατί και εμείς μόνοι μας, παρόλο που αυτό είναι ένα τεστ που σταθμίζεται κάθε 1,5 χρόνο, δηλαδή ελέγχεται έτσι κι αλλιώς η δύναμη και η αξιοπιστία του. Ναι. Και εμείς πάντα με τους μαθητές μας έχουμε αυτή την επικοινωνία. Τι έχει δείξει λοιπόν? Έχει δείξει απολύτως ότι πραγματικά τα αποτελέσματα εκφράζουν δικά τους πράγματα. Έτσι. Ναι. Απλώς πολύ συχνά συμβαίνει οι μαθητές να μην γνωρίζουν για σχολές. Με αποτέλεσμα να μην είναι υποψιασμένοι και για μερικά πράγματα. Δηλαδή αλλάζουν την κατεύθυνση. Κατεύθυνση εντός αγωγικών, επαγγελματική έτσι. Γι' αυτό πρέπει να γίνει έγκαιρα. Αυτή είναι η στιγμή. Γι' αυτό λέμε τώρα που είναι πρώτη ηλικία, αυτή είναι η ιδανική στιγμή για να επιλέξει σωστά μετά τον προσανατολισμό. Μάλιστα. Για να πάμε που καταλήγουμε. Έχουμε λοιπόν μια πολύ συγκεκριμένη εικόνα, έχουμε μια απεικόνηση σε ποιο επιστημονικό πεδίο έχει τις περισσότερες επιλογές και έτσι με ασφάλεια ερχόμαστε εμείς ως σύμβουλοι, να το πούμε και αυτό. Ναι. Δηλαδή άνθρωποι που έχουμε την πιστοποίηση από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας για να αξιολογήσουμε αυτά τα αποτελέσματα, να το πούμε και αυτό, γιατί δεν παραδίδουμε τα αποτελέσματα, αξιολογούμε και σχολιάζουμε με τους γονείς και τους μαθητές τα αποτελέσματα. Λοιπόν, εκεί λοιπόν ουσιαστικά εμείς με ασφάλεια προτείνουμε επιλογές που είναι σίγουρο ότι ταιριάζουν στην προσωπικότητα του μαθητή. Λοιπόν, είναι μια κορυφαία στιγμή για κάθε χρονιά για τον Όμιλο Φροντιστήριων Πουκαμισάς, για τους δικούς μας μαθητές αλλά και για πολλούς άλλους μαθητές πρώτης λυκείου. Όποιος θέλει, υπάρχουν κάποιοι λίγοι ακόμα, γιατί πραγματικά το ξέρει ο κόσμος και προφανώς υπάρχει μεγάλη ζήτηση. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη ζήτηση και ενδιαφέρον έντονο, βέβαια. Το περιμένουν πώς και πώς η αλήθεια κάθε είναι. Κάθε χρόνο αυτή είναι πραγματικότητα. Εν τω μεταξύ, βλέπουμε στο σπεράκι κάτω στον τίτλο και ένα. Ένα QR. Ναι, ένα σωστά. QR μπορούν αυτή τη στιγμή με το τηλέφωνό τους να σκανάρουν και θα ουσιαστικά τους παραπέμπει σωστή σελίδα για να δηλώσουν συμμετοχή. Μπορούν να το κάνουν έτσι, μπορούν να κάνουν μια απλή τηλεφωνική επικοινωνία, μπορούν να μπουν στα social των φροντιστήριων που κάνουν σας Ηρακλείου. Νομίζω ότι για οποιονδήποτε μαθητή πρώτης λυκείου, αρκεί να φτά σε λύκειο της πόλης του Ηρακλείου για να μπορούμε να τη δώσουμε αυτή τη δυνατότητα, μπορεί να κάνει αυτή την επικοινωνία και να πάρει αυτό το πολύ σπουδαίο δώρο. Εγώ διαπιστώνω βέβαια διαχρονικά ότι είστε πιστός και εσείς και οι συνεργάτες σας στις δεσμεύσεις και στο λειτουργήμά σας. Νιώθετε την υποχρέωση και τη δέσμευση διαχρονικά, είτε κάποιος
περνάει το κατόφλι των φροντιστηρίων, είτε κάποιος δεν τον έχετε γνωρίσει μέχρι και σήμερα, να του παρέχετε δωρεάν αυτές τις υπηρεσίες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Είναι πολύ σημαντικό γιατί το κομμάτι του προσανατολισμού ως όμιλος που καμψάς πανελλαδικά, ναι, το έχουμε βάλει πολύ ψηλά στις προτεραιότητές μας. Θεωρούμε ότι δεν γίνεται ένας μαθητής να πασχίζει, να δουλεύει και να μην γνωρίζει τι είναι αυτό που του ταιριάζει, τι θα ήταν καλό να σπουδάσει, τι είναι αυτό που θα μπορούσε να κάνει με επιτυχία στη ζωή του. Αυτό είναι απλό και είναι νομίζω κορυφαία, μάλιστα, επιλογή για μας. Λοιπόν, καλή επιτυχία κύριε Μαυράκη, να είστε καλά, να σας ευχαριστήσω θερμά. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σας ευχαριστήσω πολύ, να είστε καλά.